Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε ακόμα ένα νόμο λεμιτόμο. Ετοιμάζεται να βάλει άλλη μια θηλιά στους λαιμούς των εργαζομένων. Είναι ένας απαράδεκτος νόμος που έρχεται να συμπληρώσει, να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τον απαράδεκτο νόμο του Κατρούγκαλου. Αυτό το νόμο που υποτίθεται ότι θα καταργούσε η σημερινή κυβέρνηση. Είναι ένας νόμος που έρχεται να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου, προκειμένου να απαλλάξουν ακόμη περισσότερο το κράτος και την εργοδοσία από την υποχρέωση της στην κοινωνική ασφάλιση. Μας λένε ότι βγήκαν από τα μνημόνια την ώρα που σε αυτό το νόμο ενσωματώνονται όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Είναι διαμορφωμένο με βάση το τρίτο μνημόνιο, δηλαδή με το μνημόνιο που ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλ ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας τα ίδια όρια ηλικίας. 67 χρονών θα βγαίνουμε στη σύνταξη ή στα 62 με 40 χρόνια δουλειάς. Και εμείς ρωτάμε, ποιος συμβασιούχος που δουλεύει ένα οκτάμινο και κάθεται 2 και 3 χρόνια, ή ο εργαζόμενος που δουλεύει μέσα από τα προγράμματα κοινοφελής εργασίας με τον τεράστιο μισθό των 540 ευρώ που δουλεύει σήμερα, ποιος θα του πει πότε θα ξαναδουλέψει, πότε θα βγει στη σύνταξη και με πόση σύνταξη θα είναι αυτή, με τι θα ζήσει, με τα 384 ευρώ που εγγυάται η κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτοι. Αυτοί ζούνε με τέτοια λεφτά. Δεν σταματούν εδώ. Προχωράνε στην ενοποίηση του επικουρικού ταμείου με τον ΙΕΦΚΑ, το καινούριο ταμείο έτσι όπως το ονομάζουν, με σκορπό να υφαρπάξουν τα 7 δις αποθεματικά που έχει σήμερα το ταμείο του ΕΤΕΑ, προκειμένου να λελατηθούν ακόμη περισσότερο. Ταυτόχρονα ανοίγεται ο δρόμος για την πλήρη καταργησή του, όπως προβλέπει και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας πούν τι θα γίνει με τις συντάξεις κυρίας και τις αναπηρικές συντάξεις. Ο κλάδος των ΟΤΑ κρατάει την πρωτοπορία. Μετράμε πάνω από 60 νεκρούς τα τελευταία χρόνια και εκατοντάδες ακάτηδες. Μεγάλο μέρος αυτών είναι χτυπημένοι από διάφορες νεοπλασίες και καρκίνους λόγω των ανθυγινών καταστάσεων που δουλεύουμε. Οι ψευκές τους δεν περνάνε, όσους και κορδυλοφόρους κι αν έχουν. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι τους έχουν πάρει χαμπάρι. Όταν αυτοί μιλάνε για νέα μέτρα για να διασωθεί το σύστημα, τόσο εμείς κουμπωνόμαστε. Όμως η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη. Αφορά μια γκάμα θεμάτων, όπως είναι η νοσοκομιακή και η φαρμακευτική περίθαλψη. Είναι η μητρότητα, τα εμβόλια των παιδιών μας και τα δικά μας, αλλά και μια σειρά παροχές που έχουν καταφέρει να αποσπάσουν οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια με τους αγώνες τους. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα τους τα χαρίσουμε. Στους ΟΤΑ, το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να κάνουν και ένα ακόμα έγκλημα. Να βάλουν χέρι στα βαριά και ανθυγινά. Πρόκειται για ένα έγκλημα που ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη δημιουργία μιας Επιτροπής Σοφών και έρχεται να το ολοκληρώσει η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργαζόμενοι έχουν γνωρίσει κατά καιρούς αυτούς τους σοφούς. Τους έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Όταν αυτή συνεδριάζει, μοναδικός τους στόχος, μοναδικός τους σκοπός είναι το πώς θα υφαρπάξουν τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή των Σοφών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασαν και έβγαλαν πόρισμα. Στο πόρισμα τους λένε ότι το 32% των ειδικοτήτων που είναι ενταγμένοι στα βαριά και ασυνδυνά σήμερα θα πρέπει να πενταχτούν προκειμένου να εναρμοστούμε με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε πως η κατάργηση των βαριών και ασυνδυνών θα έχει άμεσες συνέπειες στους εργαζόμενους. Πέρα ότι θα αυξήσει τα όρια ηλικίας, θα έχει και μια σειρά περικοπές στις παροχές των εργαζομένων. Και αυτές θα είναι στα μέσα ατομικής προστασίας, στις ιατρικές εξετάσεις, στις άδειες, ακόμη και στο επίδομα. Και ας έχουν πληρώσει και ξαναπληρώσει τις εισφορές τους οι συνάδελφοι μέσα από το λεγόμενο υπασφάλιστρο. Γνωρίζουμε καλά ότι η κατάργηση των βαρέων και ανθυγινών είναι μια διαχρονική απέτηση των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και όλων αυτών των κυφήνων, προκειμένου να μειώσουν ακόμη περισσότερο το μισθολογικό κόστος για να διατηρήσουν ή ακόμη και να αυξήσουν την κερδοφορία τους.
Τους δηλώνουμε ξεκάθαρα. Εμείς δεν θα πεθάνουμε στα σκαλοπάτια των υπαρματοφόρων. Είναι γελαμένοι ότι θα μας τουμπάρουν με την προπαγάνδα τους. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα περάσουν μέρες ανέμεκτες. Θα είμαστε εδώ όπως είμαστε και σήμερα. Τους προειδοποιούμε για ακόμη μια φορά. Κάτω τα ξεράζεις από την κοινωνική ασφάλιση. Κάτω τα ξεράζεις από τα βαριά και αρθυγινά. Κάτω τα ξεράζεις από τις ζωές μας.